Το παιχνίδι έχει τελειώσει στο γήπεδο Αλεξάνδρου. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της ομάδας Ηρακλή Ψαχνών, τον Σταύρο τον Σταθαρά. Σταύρο, συγχαρητήρια για την νίκη. Πόσο ικανοποιημένος είσαι όταν η ομάδα κερδίζει ένα παιχνίδι από αυτά που του βάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι ταμπέλα του πρέπει? Σίγουρα ευχαριστημένος και περισσότερο αυτό που ευχαριστεί είναι η συγκομιδή των τριών βαθμών, Μανώλη. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες όσον αφορά και τον τρόπο παιχνιδιού μας και μια ομάδα σκληροτράχυλη και μια ομάδα που ήθελε και αυτή τους βαθμούς, γιατί κατά ψέματα, αν δεν πάρεις βαθμούς στην έδρα σου, δεν μπορείς να ελπίζεις σε τίποτα. Νομίζω ότι το πρώτο ημίχρονο ήμασταν κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Είχαμε σωρία ευκαιριών, μπορούσαμε να έχουμε καθαρίσει δηλαδή, το παιχνίδι. Δεν το κάναμε και συμβαίνει αυτό που λέμε πάντα στο ποδόσφαιρο. Έτσι, αν δεν τελειώσει ένα παιχνίδι, μπορεί να την πληρώσει. Πιστεύω όμως ότι πέραν από μια κατοχή, επειδή αναγκαστήκαμε να προσταχωρήσουμε την αποβολή του Γκάβαλη που είχε ο Μάτων Λατσάτων, δεν μας δημιούργησε κάποια σημαντική ευκαιρία πέραν της μιας κεφαλιάς του Τζιαμπαλή στο τέλος που έκανε την απέκρουση του έτσι, ο Μίχος. Θεωρώ ότι ήταν δύσκολο το αποτέλεσμα με βάση την εικόνα μας του πρώτου ημιχρόνου, τις ευκαιρίες και γενικά την παρουσία μας. Έχουμε όμως προβλήματα, έτσι δεν τον κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Έχουμε προβλήματα, είναι νέα παιδιά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο αξιόμαχο που να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε αντίπαλο. Κερδίζοντας ο Ηρακλής ομάδες σαν τον Ελίσποδο, σαν τα Λάτσατα και χτίζοντας ψυχολογία, αυτό θα τον κάνει στην πορεία του πρωταθλήματος να βλέπει διαφορετικά τη δική του πορεία και να μην τον αγχώνει το προς τα κάτω, απλά να κοιτάει όσο μπορεί προς τα πάνω με την έννοια ότι να μπορεί να πάει σε ένα, να πλησιάσει ένα γκρουπ ομάδων. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να πολεμάμε δηλαδή για την σωτηρία χαμηλά και να είμαστε στη λίστα των ομάδων 4-5 στα χαμηλά έτσι, στάνταρ. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλύτερη πορεία και να πλασαριστούμε σε μια θέση ψηλά, στη δεκάδα, να μπορούμε να είμαστε δηλαδή αξιόμαχοι με κάθε αντίπαλο. Και με τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου να είναι... Είναι αλλά κοντά και να ελπίζουμε ότι θα... Σίγουρα, όχι ελπίζουμε, σίγουρα θα γίνουν κάποιες προσθήκες, γιατί δεν κρυφόμαστε, είπα, η ομάδα έχει ανάγκες, έχει ρόστερ με νεαρά παιδιά που χρειάζονται προσθήκη εμπειρίας και παραστάσεων. Να είσαι καλά, Σταύρο, συγχαρητήρια για την νίκη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ εγώ.